Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, χρόνια πολλά, ελπίζω να έχετε μπει λίγο σε εορταστικό κλίμα, όσο μας το επιτρέπουν τέλος πάντων οι συνθήκες φέτος που είναι πάρα πολύ περίεργες. Εγώ για να είμαι ειλικρινής έχω μπει σε εορταστικό κλίμα, προσπαθώ να περιβάλλομαι από ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μου φύγει αυτή η μελαγχολία που με πιάνει κάθε χρόνο γύρω στα Χριστούγεννα για διάφορους λόγους. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα σκέφτηκα αντί να σας δείξω ένα τα αγαπημένα μου οικονομικά προϊόντα για το 2020, να κάνουμε ένα πολύ ωραίο εορταστικό μακιγιάζ με αυτά. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ζητήσω όπως πάντα να γραφτείτε στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατώντας τώρα το κουμπί εγγραφή ή subscribe και φυσικά πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Σήμερα λοιπόν έχω βάλει ήδη στα χείλη μου το Volumizing Lip Booster από την Catrice. Αυτό δίνει μια πολύ δυνατή αίσθηση καψίματος και νομίζω ότι τα κάνει και λίγο πιο ζουμερά, έτσι, δίνει την ψευδέστηση των πιο ζουμερών χιλιών. Και για τη βάση θα χρησιμοποιήσω το NYX Honey Do Me Up, το οποίο είναι σίγουρα το αγαπημένο μου primer για αυτή τη χρονιά. Για τον εξής λόγο, γιατί παιδιά δεν το περίμενα, περίμενα ότι θα είναι πολύ έτσι γλώσσι και πολύ φωτεινό και ότι δεν θα βοηθάει εμένα που έχω λιπαρή επιδερμίδα να μείνω ματ, αλλά αυτό που κάνει είναι ότι βοηθάει το foundation να κολλήσει πάνω στην επιδερμίδα και να μην κουνηθεί καθόλου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και ειδικά ο συνδυασμός με το NYX Can Stop Won't Stop που θα χρησιμοποιήσω σε λίγο και σας έκανα spoiler μόλις, είναι ονειρεμένος. Είναι ένας συνδυασμός που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό καθημερινά. Αγαπημένο οικονομικό foundation λοιπόν για το 2020, αυτό εδώ, το NYX Can't Stop One Stop, το χρησιμοποιώ στην απόχρωση Natural, είναι ένα foundation μέτριας προς υψηλής κάλυψης, το οποίο έχει και πάρα πολύ καλή διάρκεια, με το σωστό primer βέβαια από κάτω, και σε αυτά τα σημεία που θέλω περισσότερη κάλυψη, το εφαρμόζω ταμποναριστά και ας έχει μεγάλη ποσότητα, θα δείτε μετά πώς το κάνω να φαίνεται έτσι λίγο πιο διάφανο στην επιδερμίδα. Μην ανησυχείτε καθόλου, θα σας φέρω πιο κοντά όταν θα κάνουμε το μακιγιάζ στα μάτια. Προς το παρόν θέλω να περάσω σε concealer και σκόπευα να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από Revolution, το Conceal and Define, στην απόχρωση 8,5. Αλλά βλέποντας το περσινό βίντεο με οικονομικά προϊόντα που είχα κάνει, συνειδητοποίησα ότι το έχω ήδη ένα χρόνο, οπότε πρέπει να φεύγει αφενός και αφετέρου είναι περσινό προϊόν, οπότε φεύγει αυτό και έρχεται ακόμα ένα προϊόν από την NYX, στην οποία ανήκει όλη η βάση φέτος από ό,τι φαίνεται, με το Can't Stop Won't Stop Concealer στην ίδια απόχρωση, το οποίο θα φέρω εδώ γύρω από τα μάτια, θα το φέρω εδώ στη μυτούλα, λίγο εδώ στο κέντρο του προσώπου και στο πηγούνι για να δώσω λίγο περισσότερο φως. Και με τον οπό μου Beauty Blender, το οποίο θα ψεκάσω και με αυτό εδώ το σπρέι από Mario Badescu για να γίνει ακόμα πιο νοπό, θα το ταμπονάρω στην επιδερμίδα. Το συγκεκριμένο το έχω αγαπήσει πολύ γιατί είναι ένα κονσίλερ με αρκετά μεγάλη κάλυψη, δεν φαίνεται όμως βαρύ κάτω από τα μάτια, δεν μαζεύει εδώ στις λεπτές γραμμές, ίσα ίσα μου δίνει ένα πολύ ωραίο, ομοιόμορφο και φωτεινό αποτέλεσμα. Πριν πουδράρω το πρόσωπό μου, θα ψεκάσω πάλι το beauty blender μου με το spray και θα έρθω στην επιδερμίδα και θα το ταμπονάρω πολύ πολύ απαλά για να επαναφέρω λίγο την υγρασία και για να σιγουρευτώ ότι όλα έχουν μπλενταριστεί και είναι ομοιόμορφο το foundation στην επιδερμίδα και δεν φαίνεται τόσο πολύ βαρύ όπως σας είπα πριν. Για setting powder θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ από την Catrice. Είναι η Catrice 5-in-1 setting powder που είναι mattifying, wetproof, sweatproof, fixing και έχει και SPF 10 και μου αρέσει πραγματικά πολύ και αυτή. Την ευχαριστήθηκα. Αν και δεν την έχω χρησιμοποιήσει άπειρες φορές, αλλά την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά και κάθε φορά λέω, κοίτα να δεις τι ωραία πούδρα που είναι αυτή. Και η βάση μας είναι πανέτοιμη. Πάμε σε bronzer. Θα χρησιμοποιήσω ένα bronzer το οποίο δεν σας το έχω δείξει στο κανάλι, ωστόσο το χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα διαβάσει πολύ καλά reviews για αυτό. Ψάχτηκα αρκετά γιατί όπως καταλαβαίνετε για να διαλέξω τη σωστή απόχρωση έπρεπε να δω διάφορα βιντεάκια από άλλες YouTubers. Και τελικά κατέληξα στο ότι η απόχρωση Medium Cool 200 από αυτό εδώ το Maybelline City Bronzer είναι αυτή που μου ταιριάζει και περισσότερο. Τουλάχιστον για το χειμώνα, γιατί εμένα το καλοκαίρι μου αρέσει πάρα πολύ να κοκκινίζει κιόλας λίγο το bronzer μου, αλλά τώρα το χειμώνα που είμαι πιο λευκή δεν χρειάζομαι τέτοια απόχρωση. Λοιπόν, δείτε τι ωραίο που είναι, αμέσως δίνει μια πολύ ωραία σκίαση, δεν φαίνεται βαρύ, δεν έχει πάρα πολύ σκούρο pigment ώστε να κάνεις λάθος και να κάνεις μια υπερτοποθέτηση προϊόντο,
Οπότε μπορείς να το χτίσεις όσο εσύ θες. Να σας πω ότι έχει μια πολύ ελαφριά λάμψη, την οποία δεν την παρατηρείς όταν το βάζεις στα ζυγωματικά, αλλά εγώ την παρατηρώ όταν τη βάζω εδώ στα πλάγια της μύτης για να κάνω λίγο contouring. Γι' αυτό δεν θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο για εκείνη την περιοχή, αλλά με ένα πιο μικρό πινελάκι. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ, το bronzer που έχει και highlighter από Kiko Milano. Και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή η απόχρωση του bronzer, αλλά την προτιμώ για το περίγραμμα της μύτης. Θα περάσω ευθύς αμέσως σε ρούζ και αν χρειαστεί μετά θα συμπληρώσω παραπάνω. Είναι το Maxi Blush της Rimmel. Δείτε πόσο μεγάλη είναι η συσκευασία πρώτα απ' όλα. Έχει πολύ χαμηλή τιμή, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς. Αυτή είναι η απόχρωση 006 ή Exposed και είναι μια ψυχρή απόχρωση, γιατί σήμερα λέω να βάλουμε ένα κραγιόν σε berry τόνους. Γιατί είδα το περσινό μακιγιάζ επίσης και είδα ότι είχα κάνει μακιγιάζ με κόκκινα χείλη, οπότε δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, να κάνω το ίδιο. Δείτε τι ωραία που απλώνεται, παιδιά, αυτό το ρούζ χωρίς να κολλάει σε σημεία. Θα βάλω και λίγο εδώ, ελάχιστο. Λοιπόν, και πάμε να σας φέρω λίγο πιο κοντά για να περάσουμε στα μάτια. Να είμαστε πιο κοντά και δεν ξέρω αν θα το συνηθίσω ποτέ αυτό το extreme close-up. Και ψέματα είπα, δεν θα περάσουμε στα μάτια ακόμα γιατί δεν έχω φτιάξει φρύδια. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το πολύ λεπτό μολυβάκι από την Catrice. Είναι το Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Είναι αδιάβροχο και η απόχρωσή του είναι η Cool Brown 040. Θα ξεκινήσω λοιπόν από μπροστά κάνοντας τις μικρές γραμμούλες για να συμπληρώσω εδώ τις τριχίτσες που μου λείπουνε. Και θα συνεχίσω γεμίζοντας το φρύδι εδώ στα σημεία που το χρειάζομαι. Και παιδιά, αυτό που μου αρέσει πολύ σε αυτό το μολύβι είναι ότι το έχω εδώ και αρκετό καιρό και το χρησιμοποιώ, τελειώνει τώρα. Και δεν έχει ξεραθεί καθόλου, είναι αρκετά μαλακό όσο πρέπει δηλαδή για να μην σπάει. Και γράφει τέλεια όπως βλέπετε. Φρύδια έτοιμα και λέω να τα σετάρω με το αγαπημένο μου brow gel, το οποίο και αυτό αν τελειώσει δεν ξέρω τι θα κάνω. Είναι το brow gel από Morphe. Ολοκλήρωσα τα φρύδια και πάμε τώρα να περάσουμε στα μάτια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήμουν ανάμεσα σε δύο παλέτες. Θα σας δείξω και τις δύο γιατί αξίζει τον κόπο. Η μία είναι η Next Gen Nudes Pro Slim Eyeshadow Palette της Catrice και η άλλη είναι η Warm Neutrals από τη σειρά NYX Ultimate. Λοιπόν, μου αρέσουν και οι δύο πάρα πάρα πολύ. Να σας δείξω και τα χρώματα της Catrice, αλλά αποφάσισα να χρησιμοποιήσω την Catrice γιατί πραγματικά έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ NYX στο κανάλι και λέω γιατί να μην δώσουμε μια ευκαιρία και στην Catrice, η οποία με εντυπωσίασε από την πρώτη φορά που τη χρησιμοποίησα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω πρώτα όμως είναι να βάλω ένα μολύβι της NYX, το οποίο είναι το Metallica Eyeliner, είναι αδιάβροχο, είναι στην απόχρωση Black Metal στη ρίζα των βλεφαρίδων εδώ πολύ πολύ κοντά σε όλο το μήκος του ματιού και θα το απλώσω με ένα πινελάκι για να μου δημιουργήσει έτσι μια πιο σκούρα βάση σε αυτό το σημείο, στη βάση των βλεφαρίδων. Θα το απλώσω με αυτό εδώ το πολύ πολύ στυλπνό πινέλο και θέλω να κρατήσω και λίγο από αυτό το glitter που έχει μέσα. Ωραία, το θέλω ακριβώς έτσι και θα κάνω το ίδιο και στο άλλο μάτι. Δεν έβαλα ακόμα το μολύβι γιατί στεγνώνει πολύ γρήγορα, παιδιά, και θέλω να έχουμε χρόνο να δουλέψουμε με το μολύβι μας και να το απλώσουμε όπως πρέπει. Οπότε τώρα περνάμε και στο άλλο μάτι. Και βλέπετε τι ωραία που απλώθηκε. Λοιπόν, περνάω τώρα στην παλέτα και θα πάρω με το στυλπνό αυτό πινέλο το χρώμα που λέγεται Classy. Θα ξεκινήσω από αυτό εδώ. Και θα το περάσω και αυτό από πάνω ακριβώς, ΣΥΡΙΖΑ, στη γραμμή των βλεφαρίδων. Και θα δώσω βάση εδώ στην εξωτερική γωνία, στο εξωτερικό V που λέμε. Και αφού έχω τοποθετήσει το χρώμα, θα πάρω ένα καθαρό πινέλο και λίγο χρωματάκι παραπάνω από αυτό το κλάσι και θα επικεντρωθώ εδώ στην εξωτερική γωνία για να τονίσω αυτό το σημείο και να το μπλεντάρω προς τα έξω και προς τα πάνω. Θα πάρω λίγο ακόμα από αυτό το χρώμα και θα το φέρω και εδώ σε αυτό το σημείο, μπλεντάροντάς το με κινήσεις ή αλλοκαθαριστήρα που λέμε. Στη συνέχεια θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα που λέγεται Brave και με το ίδιο πινέλο θα το τοποθετήσω εδώ στο εξωτερικό V, αλλά πολύ πολύ πιο συγκεκριμένα, σε πιο μικρό έτσι, σημείο. Και δεν θα το φέρω πολύ προς τα έξω, απλά γιατί θέλω να σκουρίνω εδώ την εξωτερική γωνία και να δώσω βάθος στο eye look. Και με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποιούσα πριν θα το μπλεντάρω με το άλλο χρώμα. Θα πάρω τώρα ένα καθαρό πινέλο και την απόχρωση αυτή που λέγεται, πώς λέγεται, Instinct, και είναι πολύ fluffy αυτό όπως βλέπετε και θα το φέρω από πάνω απ' όλα
πολύ πολύ κοντά στο φρύδι όπως κάνουμε πάντα. Να κάνουμε ένα πολύ ωραίο σβήσιμο. Και τώρα θα πάρω με το δάχτυλό μου αυτή εδώ την απόχρωση που λέγεται Bold και είναι κάπως έτσι χρυσή με λίγο ροζ. Και θα το φέρω εδώ πολύ προσεκτικά, μόνο στο εσωτερικό κομμάτι του ματιού. Τι ωραίο χρώμα είναι αυτό. Δείτε πόσο φως δίνει στο eye look, φανταστικό. Και λέω προσεκτικά γιατί αυτό έχει αρκετό glitter, παιδιά. Όχι ότι πέφτει το glitter, ούτε χρειαζόσαστε κόλλα, μια χαρά είναι με το δάχτυλο. Απλά θέλει λίγο προσοχή για να μην σας ξεφύγει λίγο πιο πάνω, λίγο πιο πέρα. Τα λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο κάτω μέρος των ματιών, που είναι το κοφτό πινέλο μου, νάτο. Θα πάρω πρώτα την απόχρωση Classic και θα την φέρω ΣΥΡΙΖΑ στη γραμμή των βλουφαρίδων. Λοιπόν, από σκιά νομίζω δεν θα χρησιμοποιήσω κάτι άλλο, αλλά θα πάρω ένα άλλο μολύβι ματιών, το Maybelline Tattoo Liner στην απόχρωση, νομίζω Deep Onyx το λένε. Λοιπόν, και θα το φέρω εδώ ΣΥΡΙΖΑ στη γραμμή των βλουφαρίδων μου, όχι τόσο μέσα στο μάτι γιατί δεν θέλω να μου κλείσει το βλέμμα, αλλά ΣΥΡΙΖΑ στη γραμμή των βλουφαρίδων μου για να τονίσω αυτό το σημείο. Και θα το φέρω και στο εσωτερικό του ματιού, στο πάνω μέρος. All the way in. Πολύ προσεκτικά. Καταπληκτικό και αυτό το μολύβι ματιών από τη Maybelline. Ο λόγος που δεν χρησιμοποίησα το άλλο από την NYX είναι γιατί έχει glitter και, παιδιά, εγώ δεν μπορώ, με ενοχλεί πάρα πολύ μέσα στα μάτια. Και τώρα για eyeliner, δεν ξέρω, είμαι ανάμεσα σε δύο. Το Epic Ink Liner που πραγματικά το έχω λιώσει, ωστόσο θα χρησιμοποιήσω το Brush Ink Tattoo Liner αδιάβροχο στην απόχρωση Black από Catrice. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που κάνω τον τελευταίο καιρό με ανοιχτά μάτια, να τραβήξω τη γραμμούλα. Ναι ρε παιδιά, είναι τόσο εύκολο με αυτό το liner. Τα κατάφερα, έκανα και τη γραμμή eyeliner, οπότε πάμε να ολοκληρώσουμε τα μάτια με μάσκαρα. Θα γυρίσω πρώτα τις βλεφαρίδες μου και θα σας πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να χρησιμοποιήσω αυτή εδώ τη μάσκαρα από Essence, τη Lash Princess, αν ήταν φετινή ανακάλυψη, αλλά δυστυχώς είναι περσινή ανακάλυψη, οπότε θα χρησιμοποιήσω την νέα μου ανακάλυψη του 2020, μία μάσκαρα για την οποία μου μιλήσατε εσείς και μου είπατε να της δώσω μία ευκαιρία και της έδωσα. Και είναι η Lash Elegance από την 17, σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτό που μόνο μπορείς να πεις ότι δεν μ' αρέσει τόσο είναι το βουτσάκι της, αλλά δείτε τώρα το αποτέλεσμα, το διαστημικό, το super duper που δίνει στις βλεφαρίδες. Πόσο δίκιο είχατε. Πάμε σε δεύτερη στρώση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτή τη μάσκαρα δεν χρειάζεστε ψεύτικες βλεφαρίδες. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα χείλη. Δύο προϊόντα από Anita Brand Cosmetics θέλω να σας δείξω και να χρησιμοποιήσω. Είναι και τα δύο στην απόχρωση Berry. Ειδικά το lip liner μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει η φύτη του, η σύστασή του και το γεγονός ότι βοηθάει τα κραγιόν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Από τα κραγιόν μου αρέσουν και τα matte που θα χρησιμοποιήσω, ένα matte αμέσως τώρα, αλλά και τα creamy looks, νομίζω τα λέει, ακόμη περισσότερο γιατί εγώ πεθαίνω για οτιδήποτε ενυδατικό. Τώρα όμως, είπαμε, γιορτινό μακιγιάζ κάνουμε, θέλουμε διάρκεια και σταθερότητα. Πάμε να κάνουμε περίγραμμα με το μολύβι. Και πάμε να τα γεμίσουμε με αυτό το φανταστικό χρώμα κραγιόν. Τρελαίνομαι! Το οποίο και αυτό, αν και μάτ, γλιστράει στα χείλη, έτσι, το βλέπετε φαντάζομαι. Επανεκτιμώντας την κατάσταση, νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο ρούς παραπάνω και θα βάλω λίγο ρούς παραπάνω, γιατί το ρούς δεν έβλεψε ποτέ κανέναν, ίσα ίσα μας κάνει να φαινόμαστε και πιο υγιείς. Και πάμε σε highlighter, θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από την διπλή παλέτα της Kiko. Θα το πάρω λοιπόν με το πινελάκι μου και θα το φέρω ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Δεν είναι το highlighter που θα σε τυφλώσει, είναι αυτό όμως το διακριτικό, το τόσο όσο, που επίσης δεν κολλάει και δεν αναδεικνύει τις ατέλειες της επιδερμίδας. Νομίζω ότι δίνει μια πολύ πολύ ωραία λάμψη. Λοιπόν, θα βάλω και λίγο στη μητούλα όπως πάντα και λίγο εδώ. Θα πάρω επίσης λίγο από το highlighter μου με ένα πινελάκι και θα το φέρω εδώ κάτω από το φρύδι για να δώσω λίγο φως.
και στο εσωτερικό εδώ του ματιού που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και για να ολοκληρώσουμε το σημερινό γιορτινό μακιγιάζ, τι θέλουμε? Ένα setting spray για να δώσει πολύ διάρκεια στο μακιγιάζ μας. Το αγαπημένο μου σίγουρα για το 2020 είναι αυτό εδώ το Matte Finish από την NYX. Ωστόσο, επειδή θέλω λίγο λάμψη, γιατί με βλέπω πολύ matte αυτή τη στιγμή, δεν θα μας κλέψει κάτι από διάρκεια, θα χρησιμοποιήσω το Radiant Finish από την NYX επίσης, το οποίο είναι και αυτό εξαιρετικό. Ανάλογα με τον τύπο επιδερμίδας που έχετε, διαλέγετε και ποιο σας ταιριάζει καλύτερα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το σημερινό γιορτινό μακιγιάζ, χρησιμοποιώντας τα πιο αγαπημένα μου οικονομικά προϊόντα για το 2020. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας, γιατί sharing is caring. Περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας, πολλές ευχές για καλά Χριστούγεννα, φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!